Λοιπόν, λέγομαι Παναδημητρία Αθανασία. Είμαι δικηγόρος των πολιτών που προσέθηκαν κατά του Δήμου για τα δέντρα, για τις σκοπές των δέντρων, τις εκτεταμένες σκοπές των δέντρων σε όλο το Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, αυτά τα ασφαλιστικά τα οποία η απόφαση εκδόθηκε χτες αφορούσαν τα δέντρα που είναι στη Δημοκρατία, στα Πεύκα που είναι έξω από το εργατικό κέντρο και το Τρίτο Γυμνάσιο και κάποια άλλα. Είναι κάποια δέντρα που είναι στην Όαση, στο Κήπο Θέατρο και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία του Μασταμπά και δύο Πεύκα στην πλατεία Συνάνη. Η απόφαση χθες έκανε δεκτό το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή της σκοπής, διότι όπως γράφει στην απόφαση μέσα ξεκάθαρα, η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Το κάθε δέντρο είναι πολύτιμο. Οπότε ο πρωταρχικός στόχος των φορέων που είναι αρμόδιοι για την προστασία τους είναι η διάσωσή τους και όχι η υλοτόμησή τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί θέλω να γίνει σαφές, να είναι σαφές ότι για κάθε δέντρο από αυτά έχει γίνει τεχνική μελέτη, έχει γίνει τεχνική έκθεση από καθηγητή, δασολόγο. Τα δέντρα δεν είναι επικίνδυνα να πέσουν. Εμείς δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο κανέναν, ούτε τους εαυτούς μας, και εμείς κυκλοφορούμε. Έτσι. Μα ενδιαφερόμαστε όμως, επειδή οι κοπές των δέντρων, αυτών των δέντρων, είναι κάτι που είναι αναστρέψιμο, ούτε αντικαθίσταται. Δεν μπορείς να πεις ότι θα φυτέψω δύο άλλα και θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα, σε καμία περίπτωση. Ότι θα πρέπει να γίνεται με φιδό και μόνο όταν δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Αυτό λοιπόν που δεν θέλουμε να γίνει είναι να σταθεί ο Δήμος στην απόφαση αυτή, να κάνει πίσω, να μην κάνει απολύτως τίποτα, ούτε στήριξη, ούτε να βοηθήσει τα δέντρα με τις διανοίξεις των δενδροδόχων κτλ. Έτσι ώστε μετά από 15 χρόνια να είναι πια μονόδρομος η σκοπή τους. Αυτό που θέλουμε είναι να ξυπνήσει ο κόσμος. Ζητάμε μια υπηρεσία πρασίνου που να φροντίζει το πράσινο. Αυτό είναι τόσο, δεν είναι κάτι φοβερό, μια υπηρεσία πρασίνου που να φροντίζει το πράσινο. Παραλάβαμε την απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων που αφορούσε στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που περιελάμβαναν την κοπή 33 δέντρων στην περιοχή του Μασταμπά, της Δημοκρατίας και σε άλλα σημεία της πόλεως. Η απόφαση αυτή μας απαγορεύει προσωρινά να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με την υλοτόμηση αυτών των δέντρων. Εμείς προφανώς σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου και από εκεί και μετά θα συνεννοηθούμε με την νομική μας υπηρεσία για να δούμε ποιες περαιτέρω ενέργειες μπορούμε να κάνουμε, με το δεδομένο ότι αυτά τα δέντρα έχουν κριθεί, τουλάχιστον κάποια εξ αυτών, ως επικίνδυνα από την Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί με την απόφαση Δημάρχου και που περιλαμβάνει την πλήρη τεκμηρίωση η Διεπιστημονική Επιτροπή για την επικινδυνότητα αυτών των δέντρων. Thank you.